μία ξεχωριστή σύνδεση. Θα ξεκινήσουμε με ανθρώπους που μας αγαπούν, τους αγαπάμε, μας στέλνουν τις ευχές τους, κρατούμε επικοινωνία, παρακολουθούν Κρήτη TV, με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα τους, την Κρήτη, ωστόσο τηρούν έθιμα και παραδόσεις και βέβαια εμείς υποχρέωσή μας να μεταφέρουμε αυτές τις όμορφες εικόνες και τις ευχές τους σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους κριτικούς. Θα πάμε, Εύη. Λοιπόν, θα πάμε στο Ρεόκαστρο, ναι, και στον κύριο Γιώργο Καπετανάκη, που είναι, ναι, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Ρεοκάστρου και φίλων ο Ερωτόκριτος. Και βγαίνουν μάλιστα από το Μνημείο Κριτών Μακεδονομάχων στο Δημαρχείο. Έχει αναγερθεί από το Σύλλογο. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον πρόεδρο. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη από το Ρεόκαστρο, από το Σύλλογο Κριτών Ρεοκάστρου και Φίλων ο Ερωτόκριτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πρόσκληση αυτή και που μας δίνεται ευκαιρία να μιλήσουμε. Να σας πούμε δύο λόγια για τον Σύλλογο, για τις δραστηριότητές μας. Βέβαια, εγώ να πω βέβαια ότι είστε ιδιαίτερα δραστήριοι. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε τηλεοπτικά. Ξέρετε, έχουμε ανοίξει μια πολύ όμορφη επικοινωνία με συλλόγους Κριτών σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, είστε δραστήριοι. Τα λέμε σήμερα και θα τα ξαναπούμε. Είναι δέσμευση. Και αυτή τη στιγμή σας παρακολουθούν πολύ, και οι συμπατριώτες σας στην Κρήτη. Βεβαίως, στη διάθεσή σας. Λοιπόν, ο Σύλλογός μας δραστηριοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Οι δράσεις μας κινούνται πάνω σε τρεις κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η διατήρηση, η διάδοση της κριτικής παράδοσης, τόσο στα μέλη μας, όσο και στους φίλους της Κρήτης, οι οποίοι είναι πολυπληθείς σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ρεόκαστρο. Διατηρούμε έτσι τμήματα εκμάθησης κριτικών χωρών για όλες τις ηλικίες και για όλα τα γνωστικά επίπεδα. Έχουμε δύο εξαιρετικούς χώρους διδασκάλους, τον Πολύδωρο τον Γιαννάκη και τη Μαρία την Ταρβατζή. Έχουμε τμήματα εκμάθησης κριτικών οργάνων, κριτικής λύρας, με τον Γιώργη τον Σφακιανάκη. Διοργανώνουμε μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως είναι η Γιορτή Αντικριστού, η Γιορτή Τσικουδιάς, συγκεντρώνοντας χιλιάδες κόσμο από όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ένα άλλο κομμάτι βέβαια, το οποίο δεν πρέπει να το παραμελούμε και το οποίο του δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι αυτό της ιστορικής μνήμης και της τόνωσης ιδιαίτερα των ιστορικών δεσμών, οι οποίοι ενώνουν την Κρήτη με τη Μακεδονία. Ξεκινώντας ακόμα από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Νέαρχος, ήταν κριτικός. Και φτάνοντας ως τη σύγχρονη ιστορία στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν περίπου 3.000 κριτικοί εθελοντικά ήρθαν και πολέμησαν στο Μακεδονικό αγώνα για την ελευθερία της Μακεδονίας. Και στη μνήμη αυτών των ανθρώπων είναι αφιερωμένο το μνημείο που ανεγείραμε εδώ το 2019 για να μην ξεχαστεί η θυσία και ο ηρωισμός των ανθρώπων αυτών. Μάλιστα. Γενικά... Ναι, ναι, και ένα τρίτο κομμάτι. Ναι, ναι. Ένα τρίτο κομμάτι πολύ σύντομα, το οποίο έχει να κάνει με την κοινωνική προσφορά του Συλλόγου. Η οποία κοινωνική προσφορά φυσικά διατηρούμε τράπεζα αίματος, κάνουμε εθελοντικές αιμοδοσίες, γιατί δίνοντας αίμα δίνουμε ζωή. Και όποτε χρειαστούν οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι πλήθονται από θεομηνίες, από σεισμούς, είμαστε πάντα εκεί να βοηθήσουμε με συλλογή τροφίμων, με συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Μάλιστα, η σχέση σας εκεί με την τοπική κοινωνία, ποια είναι γενικά και με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς είστε ένας σύλλογος με αρκετά μέλη. Ναι, είναι, μπορούμε να πούμε ότι γενικότερα όποιος έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία καταλαβαίνει ότι όλοι οι Μακεδόνες αγαπάνε τους κριτικούς. Έχουμε άριστη σχέση με όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι εδώ, οι κάτοικοι του Ρεοκάστρου και όχι μόνο, έρχονται, συμμετέχουν, αγαπάνε την Κρήτη. Και με την τοπική αυτοδιοίκηση είμαστε σε συνεργασία, στις εκδηλώσεις που κάνουν. Γενικώς νομίζω ότι υπάρχει καλή σχέση και πάντα προσπαθούμε για την πρόοδο του πολιτισμού και για την προβολή της Κρήτης, της ιστορίας. Μάλιστα. Και της παράδοσής της. Κύριε Καπετανάκη, τι μας έχετε ετοιμάσει? Δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλα μέλη δίπλα, ναι, σας? Ναι. Είναι εδώ κάποια μέλη από το χρευτικό, κάποια μέλη του Συλλόγου. Ναι. Με χαρά να δώσουμε ένα κλίμα Κρήτης σήμερα στην πλατεία εδώ του Ρεοκάστρου. Τέλεια, το αφήνω σε εσάς λοιπόν. Ωραία, ναι. Παιδιά. Νομίζω ότι εγώ θα παραδώσω την σκυτάλη στα παιδιά να χορέψουν ένα σιρτό. Για πάμε, πάμε, βέβαια.
Εδώ είμαστε. Εγώ να αναφέρω κάποια ονόματα βέβαια. Είναι ο Γιώργος Καπετανάκης, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Οεροκάστρου και Φίλων Οεροτόκριτος. Η Άννη Τσομίδου είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου. Η Αναστασία Στεφανίδου είναι γραμματέας του Συλλόγου. Ο Δημήτρης Στοήλας είναι ταμείας και ο Πολύδωρος Γιαννάκης είναι δάσκαλος, χοροδιδάσκαλος. Είναι και άλλα 2-3 ονόματα, μια και λέμε. Να τα πείτε εσείς, βέβαια. Είναι και ο Δημήτρης Στογιάννης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας. Είναι ο Δάκης ο Μανουσάκης, που είναι και αυτός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Μαρία Ιταπατζή, που είναι επίσης χοροδιδάσκαλος. Ο Γιώργος Σφαγιανάκης, δάσκαλος μουσικών οργάνων. Ναι. Και το πλήθος των φίλων μας, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας. Που συμμετέχουν και μαθαίνουν και μπαίνουν μέσα στην κριτική παράδοση, στην κριτική κουλτούρα εδώ στο Ρεόκαστρο. Είναι πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό αυτό το οποίο πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Και είναι υποχρέωσή μας. Έχουμε τραβήξει αρκετά τη σύνδεση. Συνήθως συνδεόμαστε 3-4-5 λεπτά. Σας αφιερώσαμε ένα τέταρτο, αλλά το αξίζετε. Η πόρτα της εκπομπής βέβαια είναι ανοιχτή. Τους χαιρετισμούς μας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, να τα ξαναπούμε σύντομα και να παραμείνετε δυνατοί, ξεχωριστοί. Και να συνεχίσετε βέβαια να αγαπάτε την πατρίδα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστούμε, είναι υποχρέωσή μας. Ξεχωριστή σύνδεση βέβαια.